Θα λύσουμε τώρα το πρόβλημα με τη σκάλα που γλιστράει, το οποίο μελετήσαμε με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Έχουμε λοιπόν μια σκάλα που έχει μήκος 3 μέτρα και είναι τοποθετημένη σε ένα τοίχο και το κάτω μέρος της σκάλας, το σημείο β δηλαδή, γλιστράει στο δάπεδο με ρυθμό 0,1 μέτρα το δευτερόλεπτο. Κάθε δευτερόλεπτο λοιπόν το β μετακινείται δεξιά κατά 0,1 μέτρα, δηλαδή πόσα σαντιμέτρα, 10 σαντιμέτρα. Κάθε δευτερόλεπτο λοιπόν το β μετακινείται 10 σαντιμέτρα δεξιά. Η ταχύτητα λοιπόν του β είναι 10 σαντιμέτρα δεξιά, δηλαδή το πόσο αυξάνει το χ, εδώ βλέπουμε ότι συμβολίζουμε με χ την απόσταση του β από το όμικρο, το πόσο αυξάνει το χ, ο ρυθμός αύξησης του χ, είναι 0,1 μέτρα το δευτερόλεπτο. Το ψ τώρα, η απόσταση του α από το 0, προφανώς έτσι όπως γλιστράει η σκάλα, το ψ μειώνεται. Το χ αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, το ψ μειώνεται με μεταβαλλόμενο ρυθμό. Είδαμε λοιπόν στο GeoGebra, στο αρχείο του λογισμικού, ότι το ψ μειώνεται στην αρχή αργά και στη συνέχεια όλο και πιο γρήγορα. Επίσης η γωνία θ μειώνεται στην αρχή αργά και στη συνέχεια όλο και πιο γρήγορα. Κάναμε τη διερεύνηση για να καταλάβουμε το φαινόμενο. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι η σκάλα ξεκινάει από την κατακόρυφη θέση και φτάνει μέχρι την οριζόντια θέση, δηλαδή κάνει μια πλήρη κίνηση, δεν το λέει η άσκηση, μπορούμε όμως εύλογα εμείς να το υποθέσουμε. Το α θα ξεκινήσει από τα 3 μέτρα και θα φτάσει στο 0, το β θα ξεκινήσει από το 0 και θα φτάσει στα 3 μέτρα. Αφού λοιπόν το β θα διανύσει 3 μέτρα και κινείται με ρυθμό 0,1 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή 10 εκατοστά το δευτερόλεπτο, για να καλύψει τα 3 μέτρα, δηλαδή τα 300 εκατοστά, τη στιγμή που κάνει 10 εκατοστά το δευτερόλεπτο, θα χρειαστεί πόσο χρόνο, 30 δευτερόλεπτα. Το βλέπουμε αυτό και από το αρχείο. Η όλη κίνηση λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι είναι πλήρης, διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το αρχείο αυτό μπορεί να μας δώσει τις απαντήσεις για οποιαδήποτε στιγμή. Εδώ η άσκηση μας ζητάει για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή T0, που δεν λέει απαραίτητα να τη βρούμε. Όταν η σκάλα δηλαδή απέχει από το δάπεδο 2,5 μέτρα, να βρούμε το ρυθμό μεταβολής της γωνιάς θ και την ταχύτητα με την οποία πέφτει η κορυφή της σκάλας. Αν πάμε λοιπόν στα 2,5 μέτρα ύψος, όταν το α λοιπόν απέχει από την από τη βάση, από το οριζόντιο επίπεδο 2,5 μέτρα, τότε η γωνία θ βλέπουμε ότι είναι 56 μοίρες και ότι η γωνία θ μειώνεται με ρυθμό 0,04 ακτίνια ανά δευτερόλεπτο ή αλλιώς, αν κάνουμε κομπιτεράκι, 2,29 μοίρες το δευτερόλεπτο και η κορυφή της σκάλας πέφτει με ρυθμό 0,07 μέτρα το δευτερόλεπτο ή αλλιώς 7 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Το λογισμικό μας δίνει για οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτές τις μετρήσεις. Η άσκηση μας ζητάει μόνο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η οποία βλέπουμε ότι θα είναι και το 16,6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μετά από 16 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα του δευτερολέπτου αυτή η χρονική στιγμή. Αν πηγαίναμε πιο κάτω, πέρναγε ο χρόνος, τότε θα βρίσκαμε ένα μεγαλύτερη ταχύτητα για τη σκάλα και μεγαλύτερη ταχύτητα μείωση της γωνίας θήτα. Εμείς ζητάμε όμως αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτές τις απαντήσεις θα βρούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τις παραγόγους για να το υπολογίσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε όταν μας ζητάνε το ρυθμό μεταβολής. Θα μπορούσαμε να λύσουμε πρώτα το δεύτερο ερώτημα. Θα λύσουμε πρώτα το πρώτο ερώτημα. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί στην αρχή το σημείο α πέφτει αργά και μετά όλο και πιο γρήγορα. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα το κάτω μέρος της σκάλας θα κάνει 0,2 μέτρα, δηλαδή 20 εκατοστά. Όταν λοιπόν στην αρχή της κίνησης το κάτω μέρος της σκάλας κάνει 20 εκατοστά, το άνω μέρος της σκάλας θα έχει μια πολύ μικρή μετατόπιση. Η σκάλα εδώ δείχνεται στις δύο θέσεις της, στην αρχική και στην τελική θέση μέσα σε αυτά τα 2 εκατοστά και έχει πάντα μήκος 3 μέτρα. Όταν η σκάλα στο τέλος της κίνησης βρίσκεται εδώ, στη θέση που φαίνεται με το κόκκινο ευθυγραμμοτμήμα, για να μετακινηθεί το κάτω άκρο
20 εκατοστά μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, αναγκαστικά, και η σκάλα έχει το ίδιο πάντα με 23 μέτρα, αναγκαστικά θα πέσει πολύ το σημείο α. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε αυτή την κίνηση. Δηλαδή στην αρχή είναι αργή η κίνηση του α και συνέχεια όλο και πιο γρήγορη. Και όπως είδαμε και το λογισμικό, αυτή είναι μια κίνηση που έχει, που δεν, η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή, είναι μεταβαλλόμενη και μάλιστα μη ομαλά μεταβαλλόμενη. Είναι μια κίνηση που μόνο με παραγόγους μπορεί να μελετηθεί και να υπολογιστεί. Αυτό που λέμε ότι στην αρχή πάει αργά και μετά γρήγορα είναι ποιοτικό. Με τις παραγόγους θα βρούμε τις ακριβείς τιμές αυτές. Και εδώ ο υπολογισμός αυτός έχει γίνει με τη βοήθεια των παραγόγων. Λοιπόν, πώς λύνουμε αυτά τα προβλήματα. Κάνουμε το εξής. Το πρώτο και σημαντικότατο βήμα είναι να μεταφράσουμε αυτά τα μεγέθη σε μαθηματικό συμβολισμό. Δηλαδή, όταν λέει ότι το κάτω μέρος της σκάλας γλιστράει με ρυθμό 0,1 μέτρα το δευτερόλεπτο, εννοούμε το χ τόνος του τ. Δηλαδή, το χ του τ είναι αυτό που αυξάνει. Με τι ρυθμό αυξάνει το χ του τ? 0,1 μέτρα το δευτερόλεπτο, 10 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Αυτό, ο ρυθμός μεταβολής του χ, είναι η παράγωγος του χ, το χ τόνος του τ. Είναι η ταχύτητα του σημείου β, του κάτω άκρου της σκάλας. Το δεύτερο που μας λέει είναι ότι τη χρονική στιγμή τ0, η κορυφή της σκάλας απέχει από το δάπεδο 2,5 μέτρα. Αυτό είναι η τιμή του ψ τη χρονική στιγμή τ0, άρα το ψ του τ0 κάνει 2,5 μέτρα. Και μας ζητάει το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ, τον οποίο βρήκαμε ότι θα είναι μείον 0,04 rad ανά σεκόν. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή η γωνία θ μειώνεται 4 rad. Το επόμενο δευτερόλεπτο θα μειωθεί κατά 4 rad περίπου. 0,04 rad, συγγνώμη, περίπου. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Ξέρουμε λοιπόν, άρα ζητάμε το θ τόνος του τ0. Ο ρυθμός που μειώνεται η γωνία θ είναι η παράγωγος της συνάρτησης θ. Είναι το θ τόνος του 0. Ξέρουμε λοιπόν το χ τόνος και ζητάμε το θ τόνος. Αυτή είναι η μετάφραση των μεγεθών σε μαθηματικό συμβολισμό. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά αφού τα μεταφράσουμε? Γράφουμε μια σχέση που να τα συνδέει. Δηλαδή θέλουμε μια σχέση που να συνδέει το χ και το θ. Και μετά θα παραγωγήσουμε να εμφανιστεί το χ τόνος και το θ τόνος. Η σχέση που συνδέει το χ και το θ είναι το ημίτονο, το συνημίτονο ή εφαπτωμένη της γωνίας, επειδή το χ είναι η προσκύμενη και το 3, ας πάρουμε το 3 που είναι υποτείνουσα, είναι το συνημίτονο θ λοιπόν, είναι χ του τ προς 3, γράφουμε όμως και το ημίτονο θ ότι είναι ψ του τ δια 3, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Ονομάζουμε τις σχέσεις 3 και 4, η 1 και 2 θα είναι στο β ερώτημα, δεν πειράζει. Παραγωγίζουμε τη σχέση αυτή ώστε να εμφανιστεί τη σχέση 4 για να εμφανιστεί το θ τόνος και το χ τόνος. Η παράγωγος του συνημίτων του θ του τ είναι παράγωγος σύνθετης συνάρτησης και κάνει μείον ημίτονο θ του τ επί θ τόνος του τ. Και αυτό το παραγωγίζουμε το χ του τ δια 3, το κάνουμε 1 τρίτο επί χ του τ και η παράγωγος κάνει 1 τρίτο επί χ τόνος του τ. Λύνουμε ως προς θ του τ, αυτό ζητάμε, το χ τόνος του τ το ξέρουμε. Αν βάλουμε όπου τ το τ0 τώρα, θα βρούμε το θ τόνος του τ0. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρουμε το ημίτονο του θ του τ0, γι' αυτό γράψαμε αυτή τη σχέση, γράφουμε και το ημίτονο λοιπόν, και αν βάλουμε όπου τ το τ0, επειδή ξέρουμε το ξ του τ0, θα βρούμε το ημίτονο του θ του τ0. Αν δεν γνωρίζουμε λοιπόν κάποιο μέγεθος από αυτά που προέκυψαν εδώ, αντικαθιστούμε σε κάποια από τις προηγούμενες σχέσεις και το βρίσκουμε. Για τέσον τ0 λοιπόν, από τη σχέση 3 βρίσκουμε το ημίτονο του θ του τ0 και το αντικαθιστούμε εδώ στη σχέση 5, πάλι για τέσον τ0 στη σχέση 5, αντικαθιστούμε όπου το ημίτονο θ του τ0 και το χ του τ0 και κάνοντας πράξεις καταλήγουμε στο μείον 0,04. Αυτό δεν το ζητάει άσκηση, μπορούμε όμως να το λύσουμε με το κομπιτεράκι και να το βρούμε. Βρήκαμε λοιπόν ότι η γωνία θ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν υπολογίσαμε ποια είναι αυτή, εδώ το λογισμικό μας λέει ότι είναι το 16,6 δευτερόλεπτο από την αρχή της κίνησης, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή η γωνία μειώνεται με ρυθμό 2,29 μοίρες το δευτερόλεπτο. Πάμε τώρα να λύσουμε το δεύτερο ερώτημα.
ξαναεμφανίζεται εδώ το πρόβλημα, να βρούμε την ταχύτητα με την οποία πέφτει η κορυφή της σκάλας. Η μετάφραση των μεγεθών είναι ίδια, δηλαδή το χ τόνος του τ κάνει 0,1 όπως εξηγήσαμε, το ψ του τ 0 είναι 2,5 και μας ζητάει την ταχύτητα με την οποία πέφτει η κορυφή της σκάλας, δηλαδή την ταχύτητα με την οποία μειώνεται το ψ. Αυτό είναι το ψ τόνος του τ 0. Η ταχύτητα με την οποία μειώνεται το ψ και αναμένουμε να βγει αρνητικό, όπως εξάλλου το βλέπουμε και εδώ, δηλαδή να βγει μείον 0,07 μέτρα ανά σεκόντα. Λοιπόν, είπαμε ότι το επόμενο βήμα είναι να γράψουμε μια σχέση που συνδέει το χ και το ψ και να την παραγωγήσουμε ώστε να συσχετιστεί το χ τόνος και το ψ τόνος για να βρούμε το ψ τόνος. Η σχέση αυτή είναι το Πυθαγόριο θεώρημα, γιατί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή η σκάλα με τους άξονες σχηματίζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο και από το Πυθαγόριο θεώρημα έχουμε ότι χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο κάνει 9, 3 στο τετράγωνο. Το χ όμως και το ψ μεταβάλλονται ως προς τ, άρα έχουμε χ τετράγωνο του τ και ψ τετράγωνο του τ, ότι κάνει 9, και παραγωγίζουμε για να βρούμε το ψ τόνος. Η παράγωση του χ τετράγωνο του τ είναι σύνθετη και κάνει 2 χ του τ επί χ τόνος του τ, και η παράγωση του ψ τετράγωνο του τ, 2 ψ του τ επί ψ τόνος του τ, η παράγωση του 9 κάνει 0 και λύνουμε ως προς ψ τόνος του τ. Αν βάλουμε τώρα όπου τ το τ 0, το χ τόνος του τ 0 το ξέρουμε, είναι το ίδιο πάντα για οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το ψ του τ 0 το ξέρουμε, μας μένει το χ του τ 0. Επειδή δεν ξέρουμε το χ του τ 0, αν δεν γνωρίζουμε κάποιο μέγεθος, αντικαθιστούμε στον αρχικό τύπο και το βρίσκουμε, άρα αντικαθιστούμε εδώ το χ του τ 0 και βρίσκουμε το ψ του τ 0. Για τ ίσον τ 0, αντικαθιστούμε το χ του τ 0 και το ψ του τ 0 και βγαίνει ότι είναι ρίζα του 2,75 μέτρα. Βρήκαμε λοιπόν και αυτό, οπότε βάζουμε σχέση 2 όπου τ το τ 0 και αντικαθιστούμε και βρίσκουμε το ζητούμενο, το ψ τόνος του τ 0. Η ταχύτητα λοιπόν που πέφτει η κορυφή της σκάλας είναι 6,6 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Ξέρουμε λοιπόν ότι το επόμενο δευτερόλεπτο η σκάλα θα πέσει κατά 6,6 εκατοστά. Υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος λύσης για το συγκεκριμένο ερώτημα, λίγο πιο δύσκολος, με τον οποίο υπολογίζουμε και το τ 0, ας τον δούμε και αυτόν. Αφού το χ τόνος του τ είναι 0,1, το χ του τ θα είναι 0,1 τ και σε. Αυτή είναι εξίσωση κίνησης. Θα το πούμε και αργότερα στα μαθηματικά, νομίζω ότι το γνωρίζετε ίσως. Αλλιώς θα το μελετήσετε αργότερα. Υποθέτουμε ότι η σκάλα ξεκινά από την οριζόντια θέση, άρα το χ του 0 κάνει 0, οπότε αν βάλουμε εδώ όπου τ το 0, αυτό βγαίνει 0, άρα το σε είναι 0. Τελικά λοιπόν το χ του τ είναι 0,1 τ. Αν βάλουμε όπου τ το 1, θα βγει 0,1, όπου τ το 2, 0,2. Είναι η απόσταση από την αρχή των αξώνων. Λοιπόν, για να είναι το χ του τ από το 0 μέχρι το 3, αυτό δηλαδή, άμα το λύσουμε θα βγει ότι το τ πρέπει να είναι από το 0 μέχρι το 30. Βρίσκουμε λοιπόν και το πεδίο ορισμού της χ του τ. Από τη σχέση χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο του τ ίσον 9, επειδή θέλουμε να βρούμε το ψ τόνος του τ, λύνουμε ως προς ψ του τ και παραγωγίζουμε. Είναι παράγωγος σύνθετης συνάρτησης, το ψ τόνος του τ, 1 δια 2 ρίζα επί την υπόριζο ποσότητα τόνος και βγαίνει μείον 0,01 τ δια αυτή τη ρίζα και παρατηρούμε εδώ, για να μην κάνουμε αντικατάσταση το τ που θα βρούμε, ότι αυτό είναι το ψ του τ. Το τ βέβαια θα χρειαστεί να το βρούμε, γιατί μας ζητείται στον αριθμητή. Πώς το βρίσκουμε το τ? Από το ψ του τ 0 ίσον 25. Το ψ του τ 0 λοιπόν το αντικαθιστούμε, συγγνώμη, είναι 2,5. Και βρίσκουμε το τ 0 είναι 2,75. Άρα λοιπόν το τ 0 μας βγαίνει, είναι ρίζα του 275 και βγαίνει 16,58. 16,6 δηλαδή, όπως δείχνει το λογισμικό σε στρογγυλοποίηση. Αφού βρήκαμε το τ 0, το αντικαθιστούμε. Προσοχή, το αντικαθιστούμε μόνο στον αριθμητή. Εδώ στον παγραμματιστή βάζουμε το ψ του τ 0, που είναι 2,5. Και έτσι, αν κάνουμε πράξεις που είναι γραμμένες εδώ αναλυτικά, βλέπουμε το ρυθμό με τον οποίο μειώνεται το ψ, είναι 6,6 εκατοστά το δευτερόλεπτο. Εδώ φαίνεται και ο τύπος
το ψι, το τζε του χ που λέει εδώ είναι το ψι του τε, από 0 ως 30 δευτερόλεπτα, στην αρχή μειώνεται αργά και στη συνέχεια όλο και πιο γρήγορα, στα 16 δευτερόλεπτα εδώ η μείωσή του είναι μείον 0,06. Αυτό είναι η επίλυση της άσκησης με τον παραδοσιακό τρόπο. Μελετάει την κίνηση και βρίσκει τις απαντήσεις για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και είπαμε ότι μόνο με τις παραγόγους μπορούμε να υπολογίσουμε κάτι τέτοιο.